Το Θόδωρο το Καράγλο είναι στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Καράγλο. Καλημέρα κύριε Αυτιά, σε εσάς και στους εκλεκτούς καλεσμένους σας, τον ιδιαίτερα στο φίλο του Δημήτρη του Σταμάτη. Βέβαια, είστε φίλοι, συνάδελφοι. Πέστε μου, τι κλίμα δίνει. Τι κλίμα δίνει η Βόρειος Ελλάς. Πάμε 26 Μαΐου σε εκλογές, θα πάει μαζί σε ευρωεκλογές, αυτοδιοικητικές κλπ. Θα το πάει πιο πίσω, τι λέτε? Εμείς αγωνιζόμαστε και προσδοκούμε εκλογές να γίνουν, αν είναι δυνατόν, σήμερα. Έτσι, θεωρούμε ότι έχουμε μια πολύ κακή κυβέρνηση, τη χειρότερη κυβέρνηση που γνώρισε την μεταπολιτευτική περίοδο τόπος. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν γίνουν εκλογές, τόσο πιο καλά θα είναι για τον τόπο, αλλά θεωρώ και για την ίδια την κυβέρνηση. Όσο περισσότερο μένει, τόσο περισσότερο χάνει. Αν πιστεύει ο κύριος Τσίπρας ότι θα μπορέσει να αντιστρέψει το πολιτικό κλίμα, πλανάται πλάνη νυκτράν. Στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, ξέρετε ότι οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ είναι persona non grata. Είναι ανεπιθύμητοι και αυτό φαίνεται από όλες τις εκδηλώσεις που προσπαθούν να κάνουν. Φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Μονοψήφια τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, ανύπαρκτα τα ποσοστά των ανεξάρτητων Ελλήνων. Θεωρώ ότι το συντομότερο δυνατόν πρέπει να γίνουν εκλογές για να ανασάνει ο τόπος, για να υπάρξει μια λύτρωση στους Έλληνες πολίτες και βεβαίως γιατί αυτό που, όπως είπε πολύ σωστά προηγουμένως και ο καθηγητής, ο κ. Μιαγκόβας, που δεν θέλουν οι επενδυτές, που δεν θέλει η οικονομία, είναι το κλίμα της πολιτικής αβεβαιότητας, είναι μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, η οποία βλάπτει σοβαρά και τα εθνικά συμφέροντα, αλλά και την οικονομία του τόπου. Τώρα, κύριε Σταμάτη,